Έλα Τζόνι, τι γίνεται? Όλα καλά, βάλε aeroplane mode για να μην σου τελειώνει η μπαταρία. Για πες, τι ημέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Παρασκευή, ναι. Είναι μεγάλη μέρα γιατί θα γίνει η πρώτη νυχτερινή ανάβαση του Ολύμπου από τη δικιά μας ομάδα. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε, νομίζω, έτσι μέσα από τη Χαράδρα. Εκεί από πίσω είναι το καταφύγιο Σπίλιος Αγαπητός και μετά καρφί δεξιά πάει για οροπέδιο Μουσών. Από εκεί, ε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 9, 8. 9 ή 10. Δεν ξέρω. 10, έτοιμα το 10. 2017, έτσι. Γιατί θα περάσουν χρόνια και θα ξεχάσουμε. Σωστό. Ωραία. Πόσα απόσταση θα κάνουμε σήμερα? Γύρω στα 8 χιλιόμετρα με υψομετρική περίπου 1500 μέτρα. 1500, Άμα το δεις, κατά μέσο όρο 5% πλήση. Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε. Ανεβαίνουμε. 6 και 12 πρώτα λεπτά. Το απόγευμα ξεκίνησε η ανάβαση. Εκτιμόμενος χρόνος άφηξης στο Σπίλιος Αγαπητός γύρω στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ. Και μετά... 3 ώρες δηλαδή περπάτηματάκι. Κάπου εκεί, για να δούμε. Θα πέσουμε μέσα ή... Γιατί υψόμετρο δεν είναι γράψει πουθενά, ε. Όχι, δεν έχω γράψει, αλλά πιστεύω, εκτίμησε Γιάννης Ψαρός, ότι είμαστε γύρω στα 1800 μέτρα. 1800 λες, ε. Εγώ λέω 1821. Θα το επιβεβαιώσουμε μετά. Αν γίνεται από το GPS. Είμαστε στη μέση του λίτου. Κατσίκι ακούω. Γιάννης Ψηλός. Έχουμε βρει κάτι φραουλίτσες. Άγριες, Ολύμπου. Που είναι καταπληκτικές, παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να είναι μικρές αυτές εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά είναι... Όσο 10 φράουλες ηλίας. Και βιολογικές προφανώς. Και έχω γίνει αυτή, ναι. Νομίζω βρήκα τη μεγαλύτερη. Κοίτα εδώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, παιδιά. Ναι. Πού πω γεύση η γαμάρι. Φοβερή. Θα σε μετωρήσουμε τι καταφύγιο. Σπίλιος Αγαπητός. Hello. Τι κάνετε? Στο καταφύγιο Αγαπητός είμαστε. Λοιπόν, φεύγουμε από το... Είστε εδώ. Αγαπητού, Αγαπητός. Και θα πάμε εδώ. Αυτή είναι η διαδρομή του κουφτού. Οπότε βλέπεις εδώ. Αυτές είναι ισοϊψείς. Καταλαβαίνεις την κλίση, βλέπω το κουφτού. Πού πας τέτοια ώρα? τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Βράδια εδώ πέρα, τι κάνουμε? Ο δρόμος εδώ έχει σημάδι, έτσι. Καλά, πάμε. Έρχομαι. Ωραία, είμαι στις Άρες, βραδιάτικα. Λοιπόν, μόλις έστεισα τη σκηνή, είναι αργά, αρκετά η ώρα. Έχει πάρα πολύ κρύο, αλλά φτάσαμε, στήσαμε τη σκηνή. Το sleeping bag μια χαρά, εδώ μέσα έχει ζέστη τουλάχιστον, κόβει ο αέρας. Και αύριο το πρωί ξεκινάει η διασκεδάση. Bye-bye. Θα πάω στην παραλία να δροσιστώ. Δεν παίζει. Έλα εδώ να δροσιστείς, να καταλάβεις την δροσιά. Χωρίς μπουφάν, κρύο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε. Ναι. Πήρε πρωινό. Δεν μου λε. Στι ειδήσει γιατί δεν πήγαινε στην παραλία να δροσιστεί. Ότι έχει πολύ ζέστη σήμερα και είχε πηγαίνει στην παραλία να δροσιστεί. Πώ βγήκε 15, δεν ξέρω. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα τη εξόρυξη. Πώ βγήκε τα βαϊφλαγιά. Είμαστε
είμαστε ακριβώς από την πίσω πλευρά του Στεφανιού του Δία, σωστά? Ναι, από εκείνη η άκρη. Και εδώ πέρα πάμε να ανέβουμε στο Μίτικα, στην κορυφή του Ολύμπου, στο 2917, αν δεν κάνω λάθος, ή 18. 18 νομίζω το λένε. Εγώ στο σχολείο 17 το είχα μάθει. Μπορεί να ψηλώσει ένα μέτρο. Μπορεί να ανέβει και ένα μέτρο, σωστά, ή δεν μπορεί να μην το είχαν μετρήσει σωστά. Αυτή είναι η διαδρομή, όπως βλέπετε είναι πανεύκολη. Θέλει λίγο χεράκι. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Ναι. Αλλά θέλει χέρι. Άμα δεν βάλεις χέρι. Θα βάλουμε. Στο χέρι, στο να βάζουμε χέρι είμαστε πολύ καλοί. Λοιπόν, ωραία. Πάμε, ναι, γιατί θα είναι δύσκολο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης θα τα καταφέρει μια χαρά. Για να σε δω τι θα κάνεις τώρα εδώ, για να μάθω κι εγώ. Πόδι εκεί, όχι Παναγίτσα, μέχρι μακριά πόδια εσύ. Ωραίος. Αλλαγή πορείας. 180 μοίρες παγκάτω. Ανεβαίνεις από εκεί και πέρα, τι είναι τώρα. Ωραία. Ξέρεις, η κάμερα δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε παίρνω από κάτω ακριβώς. Είμαι ακριβώς από κάτω. Εδώ ναι. Αυτός εδώ εντάξει. Ναι. Αυτός εδώ κουνιέται λίγο, δεν θα βάλεις όλη τη δύναμη. Εντάξει, πρόσχε μην το ρίξεις πάνω μου τώρα. Λοιπόν. Από εδώ ανεβαίνουμε. Κλείνω το βίντεο και έρχομαι. Την πρώτη άκρο συγκινητική στιγμή της ημέρας. Της ημέρας, γιατί... Φτάνουμε. Είμαστε σε απόσταση ενός μέτρου νομίζω. Από την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Στο Μίτικα, 2918. Κυρίες και κύριοι, νάτο. Είναι εδώ, είναι αλήθεια. Ο ψαρός έφτασε ήδη πρώτος. Όχι, δεν έχω ανέβει ακόμα. Δεν έχει ανέβει, είναι ακόμα, ναι. Το 2918 είναι πάνω στο τσιμέντο ή κάτω? Κάτω, στη βάση. Στη βάση. Οπότε, αν ανέβουμε πάνω, θα είναι 2920. 19. Γιατί? Ναι, πάνω, ένα μέτρο, ναι. Άμα σηκώσει και τα χέρια, ξεφεύγει από το 20. Για ανέβανε εδώ. Πρέπει, νομίζω, δεν το ξέρει ποτέ αυτό, έτσι. Ούτε τώρα γιατί. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ πέρα μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ, όπως βλέπετε, αυτό εδώ από πίσω. 2918,80 λέγεται. Πόσο λέει, 2918,80. Πάνω στο τσιμέντο, μάλλον. Θα έλεγα ναι, ότι αυτό εδώ είναι η πίσω πλευρά, είναι η πίσω πλευρά του Στεφανιού του Δία ή του θρόνου του Δία που λέει ο φίλος μου ο Πασβάγκας, για να μην μου λέει το Στεφάνι και το Στεφάνι δεν είναι σωστό. Το έχουμε ξεπεράσει σε ύψος, από ό,τι βλέπετε. Είναι αρκετά ψηλά γι' αυτό, αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο ψηλά. Εκεί στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι το καταφύγιο που ζούμε, που μένουμε. Και αν φαίνεται πολύ καλά, δεν έχει ζούμε βέβαια η κάμερα, είναι η σκηνή μου και η σκηνή του Γιάννη από πίσω. Κολλητά. Εγώ τις βλέπω, τις αναγνωρίζω μια χαρά με γυμνό μάτι, γιατί με οποία δεν έχω καθόλου. Ο Γιάννης έχει, εγώ έχω πρεσβειοποία μόνο. Εδώ γράφει εδώ τις ιστορίες της ζωής του, όλο το ρομαντισμό του βγάζει και την αδρεναλίνη, την εκτυπώνει στο χαρτί. Τι άλλο, ναι, Μίτικας εδώ είπαμε. Το οξυγόνο είναι μια χαρά, καθαρό, αραιό και... Να το αφήσω έξω, θα γράψεις? Θα γράψω βέβαια. Δώσ' μου να σε πάρω, πάρε. Θα λοιπόν. Φαίνεται και το Στεφάνι εδώ απέναντι, μάλλον το είπε ο Γιάννης. Και ο Γιάννης ετοιμάζεται να ανέβει, να δούμε συγκινητική στιγμή. Λοιπόν, εγώ θα ανέβω όμως και θα ξεπεράσω και την κορυφή του Ολύμπου. Για να δούμε. Πρόσεξε, μην τζακιστείς μόνο. Κάτσε να γράψω πρώτα. Στην κορυφή του Ολύμπου. Κάτσε εγώ να κατέβω. Γεια σου, παιδιά. Σιγουρότερα. Έχουμε συμπληρώσει δεύτερο χιλιόμετρο ή μόνο μέτρα? 1,84. Πόσο κοντά, ε? Είμαστε στον Όλυμπο, φίλε μου. Ωραίος, όπως νιώθεις. Το βάζεις μέσα στη σακουλίτσα και όλο μαζί, μη σου πάρει ο αέρας στη σακουλίτσα. Και το στυλωμένο στη σακουλίτσα και όλο μέσα στο... Και πριν κλείσουμε την κάμερα να δείξουμε κιόλας... Ήθελα να διαβάσω και τι έχουν γράψει κι άλλοι.
Μπορείς να διαβάσεις. Άστο έτσι και το διαβάζεις. Έλα να σου δείξω. Εκεί μέσα στο σιδερένιο κουτί. Ανάποδα. Για να βρέξω που θα βρέξω. Γίνεται το ανάποδα. Έχει σιδερένιο καπάκι που δεν το βλέπεις. Λοιπόν, κοίτα. Πώς θα... Πρόσεχε, πρόσεχε μη σκοτωθείς. Πώς θα ανέβεις εκεί πέρα. Οχ, Παναγιά μου, τι κάνει ο τρελός. Γιατί το κάνει αυτό. Τα παιδιά διασώστες είναι όλοι. Άμα πέσει από εκεί θα σου πω εγώ. Αξίζει, γράφω, γράφω. Όλα γράφονται. Καταγράφονται. Πιο ψηλά κατά τον Όλυμπο, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που ξεπέρασε όλη την Ελλάδα στο ύψος. Κατέβαρε. Ο πιο ψηλός άνθρωπος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Για μια στιγμή τουλάχιστον. Να δούμε, ανεβήκαμε από το Λούκι που είναι εδώ από κάτω, δεν φαίνεται καν τέτοια γκρεμίλα είναι, και θα φύγουμε από την Κακόσκαλα που είναι εδώ το περασματάκι ουσιαστικά κάτω πάνω όπως βλέπετε εδώ τον κόσμο και μετά αυτή η κοψούλα θα βγούμε εκεί. Κοίτα Γιάννη, ναι. Θα περάσουμε τώρα εδώ κάτω πάνω, θα βγούμε στην κοψούλα, εκεί είναι η κορυφή του σκολιού, δεν θα πάμε μέχρι πάνω. Από εκεί που πηγαίνουν και οι άνθρωποι αυτοί εδώ. Από εδώ θα κατέβουμε, ναι. Εδώ θα κατέβουμε, όλο, σε αυτήν την κορφούλα. Ναι. Όλο μετά κόψει, θα βρεθούμε σε εκείνη την κορφή εκεί απέναντι. Δύσκολο αυτό το βλέπω. Λοιπόν. Εντάξει, μην ανησυχείς. Και μετά εκεί είναι το σχολείο, δεν θα ανέβουμε στο σχολείο. Θα είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Και ο σκοπός είναι να κάνουμε, δες λίγο. Εκείνη η κορφή, γιατί μου φαίνεται πιο ψηλή. Δεν είναι πιο ψηλή, είναι το σχολείο, είναι λίγο πιο χαμηλά. Και δες μετά, θα πρέπει να πάμε, κοίτα λίγο, ναι. Εκεί κάτω. Ναι. Και να ανέβουμε μετά το ρέμα Ναούμ που θα μας βγάλει εδώ πάνω. Είναι πολύ χαμηλά, δεν φτάνουμε μέχρι τέρμα κάτω νομίζω. Αλλά θα το δούμε, στα 1300 θα φτάσουμε τέλος πάντων. Άμα είναι 1300 εκεί, 1300 είναι. Να κάνουμε κατάβαση από το Λούκι που είναι εκεί πάνω. Ανεβήκαμε από το Λούκι, που το Λούκι είναι πίσω από αυτό το βράχο εδώ. Και κατεβήκαμε από τη σκάλα, κατεβαίνουμε από εδώ. Αλλά ο λόγος που σταματήσαμε εδώ είναι ότι έχει μία απίστευτη έκπληξη εδώ. Εδώ που δεν φαίνεται, δεν το κόβει το μάτι. Νομίζω ότι είναι ένα πέρασμα απλό. Για κοιτάξτε όμως με τρόπο τι έχει από πίσω. Για κοιτάξτε. Wow. Πώς φαίνεται? Ψαρωτικό. Νομίζω ψαρωτικό. Ψαρέ, μπορείς να πετάξεις εσύ από εκεί ή όχι? Εδώ ένα λάθος βήμα και έχεις βρεθεί στο κενό του απείρου. Αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Γιατί οι Έλληνες δεν ανέβαιναν. Πού ανέβαιναν? Α, δεν θέλανε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έλα. Να περάσω μπροστά για να παίρνεις. Μισό λεπτό εδώ πέρα. Μια στάση, το GPS. Είμαστε στη Ρεματιά Παπαδημητρίου. Έχουμε στα 2076 μέτρα. Time to destination λέει αυτός 5 ώρες και 10 λεπτά. Αλλά αυτός πάει αργά. Εμείς τρέχουμε. Κοιτάξτε πώς τρέχουμε. 1, 2, 3, φύγαμε, Τζον. Όπα. Ματιά Παπαδημητρίου. Όλες οι πέτρες σπασμένες από τους πάγους τους χειμωνιάτικους δημιουργούν ένα μοναδικό παρθένο τοπίο. Δεν έχουμε δει ούτε έναν άνθρωπο σε αυτή τη διαδρομή. Σαν κατσίκι πάει ο Γιάννης, κοιτάξτε! Νάτος. Ωρε Σάρα κακιά. Κλείνω. Πάμε Σάρα. Κατεβαίνουμε αβέρτα. Τι λέει ο χάρτης σου? Χαθήκαμε? Όχι. Κοίτα, έλα τα εδώ. Προσπαθώ να δω πόσο μακριά είναι αυτή η πέτρα το χωριό, γιατί μου φαίνεται είναι πολύ μακριά. Βλέπω εδώ σε ρολάκι. Ψάχναμε νερό.
Δεν βρήκαμε νερό, αλλά βρήκαμε αυτά εδώ πέρα τα φρούτα. Και εδώ κάτι κορόμιλα. Και εδώ αυτό που δεν ξέρουμε τι είναι. Πάντως είναι παγιανόκιμα. Είναι τέλεια. Φτάνουμε σε λίγο στο ναό μου το λόγι, σε 5 λεπτά. Έχει και άμμο εδώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Είμαι πτώμα, κομμάτια. Δεν έχω ενέργεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέτοια ανηφορά, δηλαδή, δεν την έχω τραβήξει ποτέ, ποτέ. Κοιτάξτε, σπηλιά, καταφύγιο. Έχει νερό, ε. Έτσι νομίζω, πες να δεν ξέρω πόσιμο είναι, αλλά νομίζω έχουν αφήσει και υλικά... Κοίτα εδώ τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι εδώ. Σπίτι κανονικό. Τώρα σπίτι κεφάλι μου του κουλίζεις. Σπίτι κανονικό, έτσι. Ναι. Τις έχουν φτιάξει παραστηνάκια. Όποιος θέλει να κοιμηθεί εδώ, έρχεται και κοιμάται. Έχει νερό εδώ πέρα. Κάποιος θα κοιμάται εδώ πέρα, δεν μπορεί. Τι έχει? Κονσέρβες έχει εδώ. Νερό έχει? Αυτό νερό πρέπει να είναι εδώ πέρα. Δεν πιστεύεσαι? Ξέρω εγώ, θα το μυρίσω. Εδώ. Δεύτερη μέρα σήμερα. Στον Όλυμπο. Ήταν μια ιδιαίτερα κουραστική μέρα. Με κάτι διαδρομές. Αρκετά ορειβατικές. Σήμερα σκοπεύουμε να κάνουμε μια μικρότερη διαδρομή. Πάλι βέβαια ορειβατική. Λέμε να ανεβούμε πάνω στην κορυφή του Στεφανιού του Δία. Ανέβουμε εντελώς πάνω, από ό,τι λέει ο Γιάννης. Έχει λέει η διαδρομή που πηγαίνει. Οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Η έλλειψη οξυγόνου είναι αισθητή. Την νιώθω αρκετά έντονα. Το κάμπινγκ μας. Περπατήσαμε όλο αυτό εδώ. Τρέξαμε δηλαδή. Τώρα ήρθαμε εδώ να δούμε τα σύννεφα που δημιουργούνται. Εδώ βλέπουμε πρωτογενή δημιουργία συννέφων. Θερμές μάζες από τα δέντρα εκεί κάτω δημιουργούν υγρασία, ανεβαίνει πάνω, ψύχεται και δημιουργούνται σύννεφα. Τι γίνεται? Ξαναρωτικό. Πού ανεβαίνουμε? Πάμε για Στεφάνι, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε εκπαιδευμένοι πλέον. Είναι και τα σύννεφα που μας ανεβάζουν τη διάθεση. Εγώ λέω να ανέβω λίγο με την κάμερα. Θα λέγα όχι. Για ένα βήμα μόνο. Ανέβουμε εκεί πάνω τέρμα. Εντάξει, είναι εύκολο τώρα εδώ η διαδρομή. Όχι, αλλά φαίνεται μονοπάτι. Έχει και σημάδια εδώ, νάτα. Όλα καλά. Κλείνω, ε. Ακόμα δεν έφτασε εκεί. Έφτασε, το δύο από πάνω. Για να περάσεις απέναντι. Έλα, πήγαινε, πήγαινε. Νορμάλ, νορμάλ. Σιγά, σιγά, όλα νορμάλ θα γίνουν. Πήγαινε. Βρισκόμαστε. Έχουμε καθίσει στην κυριολεξία στο θρόνο του Δία, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι εδώ η πλευρά του. Και είμαστε στην κορυφή του σχεδόν. Η κορυφή του είναι εκεί που είναι το σημείο εκεί. Θα προσπαθήσω να πάω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Θα δω. Πάντως εδώ η θέα είναι καταπληκτική. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιάννης υψηλός.
Ακόμα ζωντανός. Ακόμα ζωντανός, θα δοκιμάσει να πάει στην κορυφή του Στεφανιού. Γιάννης Ψαρός, από το όνομά του και μόνο, ψαρώνει. Θα έρθει, θα έρθει, θα δει, θα το σκεφτείς και θα έρθει. Κάτσε να δούμε που θα πάει ο Γιάννης ο υψηλός. Αγένω όλα σαθρά, να προσέχεις. Δεν ξέρω. Σημάδι δεν βλέπω. Εγώ πάνω θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, αλλά... Γιάννης υψηλός στην κορυφή του Στεφανιού. Γεια σου, Τζον! Καλά, το μύτικα το βλέπω κι εγώ από εδώ. Πώς πάει? Κοίτα, δεν κάνω αυτά που κάνει ο υψηλός, αλλά το αδερναλίνη και σε αυτά εδώ έχω κούλ. Είναι κάτω το χάος, ε. Σε ελληνιακό τοπίο. Εγώ θέλω σκηνιά, φοβάμαι αλλιώς. Έλα, κατέβαινε τώρα. Κλείς τα μάτια και πες αέρα. Κλείς τα μάτια και πάρε φόρα. Και ό,τι γίνει. Κάπου θα σταματήσεις. Εντάξει, εδώ σταματάς. Θα σπάσεις χέρια για πόδια και μετά. Ναι, αυτό είναι το κακό. Όχι, έχει τα ξύλα πάνω. Θα σε δέσω. Θα σε δέσω με τα ξύλα. Κλείνω, κλείνω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ αγαπημένη κορυφή εδώ. Την Τούμπα. Είναι πολύ εύκολο να έρθεις. Αν έχεις κατασκηνώσει το οροπέδιο των Μουσών, είναι 5 λεπτά. Όχι, 5 λεπτά. Όχι και 5 μεγάλε. Είναι λιγότερο από ώρα πάντως. Λιγότερο και είναι εύκολο. Πάρε καιρό που θα είναι πριν κλείσει, γιατί κλείνει ο καιρό. Δεν ξέρω τα σύννεφα εδώ. Τα σύννεφα θα ανέβουν τώρα. Διαφορετική οπτική. Κοίτα το μονοπατάκι ωραίο που φαίνεται. Από εκεί που το είχαμε τρέξει μέχρι πριν. Θα σου δείξω εδώ πέρα γιατί είναι ο αγαπημένο μα. Γιατί αυτό άμα το δει. Πρόσεξε το. Δεν μοιάζει με ξαπλώστρα. Ναι, μοιάζει. Πραγματικά. Και έχει. Λοιπόν, οπότε για τη θεραπεία, ε. Εγώ εδώ πέρα στη δίκη σου πιάνω. Ερχόμουν με το φλιαράκι μου. Κορυφαίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να τα βγάλεις όλα εδώ πέρα, η θεραπεία και απλά έχει κρύο ρε γάμο εδώ. Εδώ τώρα, άμα είσαι ξαπλωμένος, δεν σε φυσάει τίποτα. Είναι απίστευτο. Βγήκε και ο ίδιος τώρα. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Και από εκεί τώρα σήμερα θα πάμε και στον προφήτη Λία που έχει ένα ωραίο κλεισάκι. Ναι. Και αυτά για σήμερα. Απαλή αυτά μέρα. Για σήμερα. Απαλή δροσιστική. Με άπειρο νερό. Υπάρχει περίπτωση για βροχή κτλ. Θα κατηφορήσουμε μετά. Ωραία. Θα πιούμε και λίγο νερό που δεν έχουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σε πόσο νερό πήρες, μόνο αυτό. 1,5. Λοιπόν, φτάσαμε. Πώς το είπες, προφήτη Λία. Πες πάντα προφήτη Λία. Προφήτη Λία στην κορυφή. Ανεβήκαμε και εδώ. Ο οποίος ουδέποτε πέθανε. Ναι. Αναλύθηκε στο δρόμο του προφήτη. Αυτή τη διαδρομή τη θυμάμαι που τον είχαμε κάνει από το Olympus Marathon. Είχαμε περάσει εκεί από την... πώς λέγεται, αιχμή, κορυφή, πώς λέγεται. Ο λαιμός. Περάσαμε από εδώ πέρα. Αυτή τη διαδρομή ήταν πολύ ωραία, θα θυμάμαι. Χαλαρό τραξιματάκι. Και είχαμε πάει από εκεί και φτάσαμε στο Γκάκαλο εκεί. Είχαμε συνεχίσει μετά προς το πουπ. Κάπου εκεί είχαμε φύγει κάπως έτσι. Όχι, όπως πάει το μονοπάτι φύγατε. Ναι. Όπως πάει το μονοπάτι, όπως πήγαμε και εμείς. Όλο από ζωνά. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Εκεί πάνω πήγατε. Ναι. Κάτσε δούμε και το κλεισάκι. Έλα να δεις μέσα, έλα με βίντεο, είναι εντυπωσιακό. Πρέπει να σκύψεις για να μπεις. Εκκλησάκι τώρα, εντάξει, πέτρας μαζεμένος είναι. Εκκλησάκι είναι ρε, έλα να ναι. Μην βιάζεσαι. Τσιμέντο δεν έχει ούτε γραμμάριο, είναι όλο πέτρα. Μη προτρεχεί ούτε η γλώτα και την Αγία. Ωχ, Παναγίτσα μου, γίνεται. Έλα να δεις εδώ. Να μην μας πλακώσουν οι πέτρες εσύ εδώ. Έλα να δεις, έχεις πύλα, ρε. Δεν χωράω. Μπήκα. Ωραία εσύ. Φανταστικό. Κοίτα εδώ τι έχει και σκεπή. Γιάννη, φεύγουμε. Φεύγουμε. Ανεβήκαμε από το κοφτό βράδυ. Έτσι είχε ενδιαφέρον η ανάβαση. Ναι. Και τώρα το κατεβαίνουμε με ομίχλη για να μην μας αφήσει παραπονεμένο στο βουνό. Να το απολαύσουμε σε όλες τις τις εκφάνσεις. Σου άρεσε γενικά. Πώς πέρασες? Ναι, σούπερ. Δεν είχαμε κάποια δυσκολία ιδιαίτερη. Όχι, απλά μια υπερβολική κούραση δική μου χθες. Αυτό. Όχι, καλά, μην το λες έτσι ότι δεν είχαμε δυσκολία. Είχαμε όμορφες δυσκολίες. Είχαμε, ναι. Ψαρώσαμε σε διάφορα σημεία. Ναι, εγώ τα χρειάστηκα λόγω νερού βασικά και κούρασης. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι είχε ενδιαφέρον. Αλλά σήμερα ήταν ευχάριστη ημέρα. Ναι. Πιο άνετη. Ναι. Φάγαμε και μοσχαράκι, κοκκινιστό. Έχουμε και μπόλικο νερό, είμαστε μια χαρά. Απλά δεν βλέπουμε την τύφλα μας από την ομίχλη. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Πάμε τώρα στο καταφύγιο Αγαπητός, που είναι εδώ πέρα κοντά σχετικά. Και μετά κάνα 2-3 ώρες ακόμα για να φτάσουμε στο Απριόνια. Εδώ θέλει προσοχή. Ε. Και ακολουθούμε την πορεία του Olympus Marathon προς τα κάτω. Έχουμε περάσει το καταφύγιο Αγαπητός. Απλά ήθελα να δείξω εδώ αυτά τα μοβ λουλούδια που είναι καταπληκτικά. Έχουμε κατέβει αρκετά χαμηλά πλέον. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 2000, κάπου εκεί. Που είναι όλα τέλεια. Νάτος και ο Γιάννης εκεί. Λοιπόν, σε λίγο φτάνουμε στα Πριόνια. Αλλά, απλά 10 λεπτά, 20 λεπτά πριν το τέλος, μας έπιασε βροχή. Δεν πειράζει όμως, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Εδώ ο Γιάννης ετοιμάζεται, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Να βάλει διάβροχο στο μπουφάν, στο σάκο του, κάτι τέτοιο. Αλλά μάλλον θα σταματήσει η βροχή τώρα και τζάμπα το έκανε. Δεν πειράζει. Εγώ ήθελα να πω ότι έβρεξε απλά και φάγαμε και βροχή. Και συνεχίζουμε κανονικά για άλλα 10 με 1 τετράτο. Όπου θα φτάσουμε στο αυτοκίνητο και θα ήταν... Σταμάτησε, Σταμάτησε πραγματικά.